8 Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού και επανερχόμαστε στο πλατό. Θα κάνουμε μία μικρή συζήτηση για την τηλεόραση. Χωρίς να πέσουμε, ελπίζω, στην παγίδα της αυτοαναφορικότητας. Όχι, θα κάνουμε μία μικρή, πώς να πω, έναν απολογισμό της χρονιάς που τελείωσε. Εκτός από τα ενημερωτικά, τα οποία είναι μονίμως μάχημα και θα διανύσουν και θα διασχίσουν τη διάρκεια του καλοκαιριού, όλοι οι υπόλοιποι έκλεισαν λίγο ρολά. Και κοντά μας δύο εξαίρετες υπογραφές, δύο κυρίες τις οποίες φοβούνται πολύ. Με αγωνία. Ψάχνουν τι θα γράψουν. Έτσι είναι η ζωή, οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι. Λοιπόν, καλημερίζουμε κατευθείαν δύο γυναίκες. Την κυρία Αντέμπη Κολεμά και την κυρία Πόπη Μαντάκου. Καλώς μας ήρθατε. Που επιμένετε ότι μας αξίζει μια καλύτερη τηλεόραση. Ναι. Θα προσθέσετε κιόλας. Αυτό είναι νομίζω το κοινό. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του τι γράφετε, νομίζω συμφωνούμε όλοι. Και έτσι. Εντάξει, δεν έχουμε να συζητήσουμε. Ναι, νομίζω πολλά. Ότι σε αυτό τον τόπο αξίζει μια καλύτερη τηλεόραση. Ναι, δεν ξέρω πια. Δεν ξέρω πια έτσι ναι. Όπως κατάντησε ο τόπος τι του αξίζει. Τι του αξίζει, ούτε ο τόπος δεν ξέρει. Εντάξει, ας ψαχτούμε. Επειδή ξέρω ότι συνεργάζεστε πολύ καλά και μπορείτε να κάνουμε μια συζήτηση ελεύθερα, αν θέλετε, η μία συμπληρώνει την άλλη, χωρίς να σας δίνουμε το λόγο, να ξεκινήσουμε με μια γενική τοποθέτηση για το πώς κύλησε η χρονιά που πέρασε. Αν τη βρήκατε χειρότερη από αυτό που είχατε υπολογίσει ή ελαφρώς καλύτερη. Λέω, τι γεύση σας άφησε. Να ξεκινήσω το ελαφρό ρεπορτόριο. Το ελαφρό ρεπορτόριο. Ξέρεις, είμαστε δίδυμα. Είναι το σοβαρό και εγώ συμπληρώνω την άλλη. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θερήσαμε αυτά που φανταζόμαστε και περιμέναμε. Δηλαδή, είδαμε το τέλος ενός προαναγγελθέντος θανάτου, ας το πω έτσι. Το να ξεφουσκώνει αυτή η τεράστια φούσκα που λέγεται ΜΜΕ και τηλεόραση. Και ότι περιμέναμε ότι τα πράγματα κάπως έτσι θα εξελίσσονταν. Βέβαια, στην τραγικότητα που είναι και ο τόπος, μπορεί να μην τα ξέραμε και να τα περιμέναμε τόσο πολύ χάλια. Αλλά ότι αυτό θα συνέβαινε στα χρόνια που θα ερχόντουσαν, γιατί περάσαμε μία σχεδόν 20ετία, όχι αληθινή, ψεύτικη ακόμα και στη τηλεόραση, κάπως έτσι φανταζόμαστε. Υπήρχε όμως μια ευχάριστη έκπληξη για σας, δηλαδή κάτι που ξεκίνησε και σας είχε απογοητεύσει και στη συνέχεια. Όχι, ευχάριστη. Ήταν μια έκπληξη. Κοίτα να δεις, για να συμπληρώσω λίγο την Τέπη. Ήταν αναμενόμενο αυτό που συνέβη φέτος. Δηλαδή να φτάσουν οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις, τα κανάλια στα όρια τους, να μην έχουν έτοιμο υλικό να αντιμετωπίσουν κρίσιμες στιγμές, ούτε σε ανθρώπινο δυναμικό, ούτε οικονομικά, ούτε σε σειρές, ούτε να μην υπάρχει μια πρόβλεψη δηλαδή για τη δύσκολη κατάσταση. Δεν τους ενδιέφερε νομίζω κιόλας. Η τηλεόραση είχε αναλάβει αυτά τα 20 χρόνια να υποδηθεί την ύπαρξη μιας χώρας σε κατάσταση ευδαιμονίας, και το υποδίθηκε πάρα πολύ καλά και ήταν επόμενο τη στιγμή της κρίσης το πρώτο σημείο που θα φαινόταν ότι το πράγμα ήταν μια φούσκα να είναι ακριβώς η τηλεόραση. Δεν είχαμε σειρές, είχαμε την εξαιρετική παραγωγή, το νησί. Την εξισμία, που όμως υπήρξαν και στο παρελθόν πολύ καλές παραγωγές, εξαιρετικές. Σε πολύ παλιά χρόνια, γιατί εγώ είμαι πιο παλιά. Τα θυμάται περισσότερο η Ντέπη. Θυμάμαι ότι υπήρχαν τρομερές παραγωγές. Υπήρξε άνοιξη. Στη δεκαετία του 80. Τέλη της δεκαετίας του 80 είχαμε ζήσει, νομίζω, εξαιρετικά σύρια, τηλετενίες. Επίσης, αυτό που θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι και τα κανάλια και οι άνθρωποι των καναλιών, οι μεγάλοι, οι έχοντες και κατέχοντες, έχουν και αυτοί αλλάξει τον προσδιορισμό τους. Δηλαδή, δεν τους ενδιαφέρει πια τόσο το προϊόν και η τηλεθέαση, όσο το τι κοστίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουν προσανατολιστεί στο να χαμηλώσουν πάρα πολύ το κόστος. Και γι' αυτό βλέπουμε και όλα αυτά που βλέπουμε. Να συντηρηθούν με κάποιο τρόπο και αυτό δεν είναι πάντα υπέρ του τηλεφέρου. Κάτι καλό που συνέβη φέτος, παίρνοντας ας πούμε κάποιες κατηγορίες. Να πούμε ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων. Τα μεσημεριανάδικα, νομίζω είναι ένας όρος αυτός. Ναι, εντάξει, έχουμε καθιερώσει με κάποιους όρους, ας τους χρησιμοποιούμε. Ωραία, ας πάμε σε αυτά τα τρία είδη. Κοίτα να δεις, εγώ ήθελα να πω το εξής. Ότι στον τομέα της ενημέρωσης έχουμε ζήσει στιγμές μεγάλης
πώς να το πω, αθλειότητας να το πω, παράβασης κάθε κανόνα και κάθε, υπήρξαν χρονιές πολύ χειρότερες από τη φετινή. Να. Αν θυμηθούμε από την περίφημη υπόθεση Σωρίν Ματέη, ας πούμε, που ήταν η κρίσιμη καμπή της τηλεόρασης, της απευθείας μετάδοσης και κληρονόμησε στην τηλεοπτική ενημέρωση όλα τα ελαττώματα και όλα τα αρνητικά που τα είδαμε τα επόμενα χρόνια, σύν μερικούς ανθρώπους που υπηρέτησαν αυτή την τηλεόραση και μετά κατσικώθηκαν και συνέχισαν την αναπαραγωγή. Συγγνώμη για τη λέξη, αλλά νομίζω ότι ήταν η καλύτερη. Κατσικώθηκαν. Ήταν η καλύτερη. Εγώ θα την έλεγα, αλλά. Δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο πρόχειρο, γιατί στην ουσία αυτό ακριβώς συνέβη. Αυτό ακριβώς συνέβη. Και με την αντίληψή τους για το τι είναι ενημέρωση. Σφράγισαν ένα ενημερωτικό λόγο πολύ αρνητικά με πολλά ελαττώματα. Ζήσαμε την εποχή της Βέρειας και Άλεξ και το πώς εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο μιας μάνας και μια τηλεόραση η οποία, μην το συζητάμε, έζησε στιγμές επίσης πάρα πολύ σκληρές. Θέλω να πω δηλαδή ότι στον τομέα της ενημέρωσης δεν ήταν ίσως η χειρότερη χρονιά που έχουμε δει. Όχι, δεν ήταν καθόλου κατά την άποψή μου χειρότερη. Εκεί μάλλον ισορρόπησαν λίγο τα πράγματα. Και γενικά ξέρεις, η ενημέρωση, και το ξέρετε κι εσείς, είναι ένας τομέας που όπως και να τον πεις, αν μη τι άλλο, έχει μια σοβαρότητα κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχουν και συνάδελφοί μας και άνθρωποι που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και δεν είναι και προνόμιο της τηλεόρασης, νομίζω, σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή και με την υπόθεση Φραντζή το είδαμε από τις εφημερίδες που άλλαξε κάπως και το στυλ της εφημερίδας. Το ταμπλόιντ ούτως ή άλλως σφραγίζει μία κατηγορία. Ναι. Το θέμα με την ελληνική τηλεόραση ήταν ότι αυτό που είναι μία κατηγορία και έχει το χώρο του παντού στον κόσμο, είδαμε τώρα ότι έκλεισε μια βρετανική εφημερίδα που έφτασε στα άκρα το ταμπλόιντ στο μη περαιτέρω. Ή έχει το χώρο του στις σύγχρονες κοινωνίες. Το είδαμε στην ελληνική τηλεόραση να καταλαμβάνει όλο το φάσμα. Δηλαδή υπήρξε εποχή που δεν μπορούσες να πεις ότι εδώ είναι το σοβαρό εντός εισαγωγικών, αλλά όλοι κυνηγώντας την ουρά τους και την τηλεθέαση αντέγραφαν έγιναν αυτό λίγο το ίδιο, ας πούμε. Ναι, ίδιο, ναι, ναι, τον κανόνα ταμπλόιντ, ναι. Να εντυπωσιάσουμε, να καθυλώσουμε το κοινό, να το εξαντλήσουμε, να το εξοντώσουμε. Και αυτό έχει λίγο ηρεμήσει, πάντως έχει λίγο κάτσει. Αυτό, έτσι, ναι. Το πιο σοβαρό πράγμα σε όλη αυτή την ιστορία είναι αυτή η φιλιά που έχουν στο λαιμό τους οι συνάδελφοι με τις περίφημες θεαματικότητες. Δηλαδή, αν, και το έχουμε πει χιλιάδες φορές, ότι αν δεν υπήρχε μέτρηση στα δελτία ειδήσεων ή τουλάχιστον υπήρχε εσωτερική αλλά όχι προς τα έξω, οι ειδήσεις θα ήταν πολύ καλύτερες. Δηλαδή, ούτε οι μεν θα είχαν άγχος. Ξέρεις, γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι και εντυπώσεων. Ναι. Και είναι λίγο φαύλος. Τουλάχιστον μέχρι που να συνηθίσουμε ότι υπάρχουν κανόνες. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι ξεκίνησε η τηλεόραση στην Ελλάδα πριν συνειδητοποιήσει ο κόσμος που έκανε τηλεόραση ότι έχει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες. Έχει κανόνες δεντολογίας, έχει κανόνες εικόνας, έχει κανόνες. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν καταρχήν δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι το πιο σοβαρό ίσως. Γιατί αν από το 89 είχε τεθεί ότι πρέπει να έχει τόσα κανάλια, πρέπει να έχει τόσα. Νομίζω σήμερα θα είμαστε όλοι καλύτερα. Είναι τρομερό πως 21 χρόνια μετά, ας πούμε, δεν έχει διορθωθεί κάτι. Και βέβαια δεν μπορείς μετά από 21 χρόνια να έρθεις να πεις του άλλου που έχει επενδύσει, που έχει κάνει, που έχει ράνει, ότι όπως εσύ δεν βγαίνεις. Αντανακλά και ο νόμος, όλοι, γιατί βέβαια τα μίντια δεν είναι παρά αντανάκλαση του κράτους. Και ο νόμος λοιπόν, σαν το μεσοπρόθεσμο, είναι ένα πράγμα πολύπλοκο και μη εφαρμόσιμο στην ελληνική πραγματικότητα. Και γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε και ποτέ, όπως δεν εφαρμόστηκαν πάμπολοι άλλοι νόμοι που υπάρχουν για πολλά ζητήματα. Να σας ρωτήσω κάτι, τα τηλεοπτικά προϊόντα τελικά όμως είναι καθρέφτης του κοινού? Και τι θέλω να πω με αυτό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, κοινότοπη ερώτηση, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η τοποθέτησή σας, γιατί νομίζω ότι από καιρού εις καιρών και οι απαντήσεις σας αλλάζουν. Εάν συμβαίνει και το αντίστροφο, νομίζω. Αυτό. Ή έχει παραχθεί αυτή την 20ετία κάτι χειρότερο από αυτό που αξίζει, ας πούμε, στο κοινό? Είναι πανεπιστημιακή απάντηση. Είναι πανεπιστημιακή απάντηση. Κοίτα να δεις. Κανονικά. Το πάντα πανεπιστημιακά. Κανονικά. Πείτε μας, κύριε Νεβαντάκη. Η τηλεόραση που είναι επιχείρηση η οποία έχει επενδύει στο μέλλον και οργανώνεται σαν μια μεγάλη επιχείρηση που θα υπάρχει πάντα, βεβαίως πρέπει να παράγει πρόγραμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της κοινωνίας, τα καινούργια πράγματα που έρχονται, τις νοοτροπίες, όλα αυτά.
Δεν υπήρχε. Για την ελληνική τηλεόραση. Ναι, λέω. Το ιδανικό. Το ιδανικό. Το ιδανικό, το οποίο το γράψατε και σήμερα στο άρθρο σας. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Έγινε μέσα σε μια νύχτα η τηλεόραση. Έσπευσαν να καλύψουν χρόνο και όχι τις ανάγκες του κοινού, να καλυφθεί τηλεοπτικός χρόνος. Και έγιναν επιλογές. Και άπειρος τηλεοπτικός χρόνος. Δηλαδή, δεν τελειώνει ποτέ έτσι στην Ελλάδα. Είχαμε. Δεν υπάρχει τέλος. Ναι. Θυμάστε κάποτε υπήρχε τέλος. Τέσσερις ώρες. Και να μιλάς τίποτα. Από του χρόνου δε θα φτάσουμε στο εξωφρενικό σημείο να υπάρχουν πεντάωρες εκπομπές. Που αυτά υπάρχουν στα τελευταία ανθυποκάναλα του εξωτερικού που δείχνουν βιντεάκια που βγαίνει κάποιος και κάνει σαν κλαμάρια. Σε μεγάλα κανάλια που θα το δούμε του χρόνου δεν υπήρξε, υπάρχει αντίστοιχο. Εγώ θα έλεγα, όχι επειδή είμαι φιλοξενούμενη εδώ, θα έλεγα ότι η ΕΡΤ έχει μια διαφορά σε όλα αυτά. Όχι μόνο εγώ, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έτσι, γιατί...